110 χρόνια παρουσία στη χώρα μας γιορτάζει ο προσκοπισμός. Με δράσεις εμπνευσμένες από τη ζωή αλλά και την προσφορά των προσκόπων, περισσότερα από 50 εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο γιόρτασαν την ημέρα γέννησης του ιδρυτή του, Λόρδου Μπάντεν Πάουελ. Στις 22 Φεβρουαρίου, οι πρόσκοποι όπου γης τιμούν τον ιδρυτή του προσκοπισμού, Μπάντεν Πάουελ, διοργανώνοντας δράσεις εμπνευσμένες από το βίο του με την χαρακτηριστική ονομασία «Ημέρα Σκέψης». Οι πρόσκοποι, ως κορυφαία κίνηση νέων στον κόσμο, εδώ και χρόνια είναι πρεσβευτές 17 στόχων βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ, απευθυνόμενοι στην κοινωνία, στη φύση, στο κλίμα, με γνώμονα πάντα τον εθελοντισμό. Στη χώρα μας φέτος, ο προσκοπισμός γιορτάζει επιπρόσθετα τα 110 χρόνια παρουσίας του. Χιλιάδες ήταν και είναι αυτοί που στηρίζουν την επαφή με τη φύση, την προσφορά στο κοινωνικό σύνολο, αναλαμβάνοντας ενεργό ρόλο ως υπεύθυνοι πολίτες. Είμαστε οι πρόσκοποι! Είμαστε οι περήφανοι πρεσβευτές! Ενός καλύτερου κόσμου! Οι πρόσκοποι στην Ελλάδα έχουν πρόσβαση σε 200 διαφορετικές δραστηριότητες, από τον αθλητισμό και τον πολιτισμό μέχρι τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων. Άλλωστε, πρόσκοπο σημαίνει τρόπος ζωής, μια ζωή συναρπαστικής. Την αιώνια διαμάχη.